Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αχιλλέα Γκίκα, καθηγητή εσωτερικής παθολογίας και μολυσματικών ασθενειών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος της Επιτροπής Ειδικών για τον νέο κορονοϊό. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καταρχήν, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο νέο έργο της Επιτροπής των Σοφών, όπως την λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Έχετε στις πλάτες σας ένα βαρύ έργο και ένα βαρύ τίμημα διαχείρισης αυτής της πανδημίας. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια σας πολλά, βεβαίως. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό το νέο άλμα κρουσμάτων στην Κρήτη μέσα σε ένα 24ωρο. 26 κρούσματα, τα οποία εντοπίζονται πλέον και στις 4 περιφερειακές ενότητες, με Χανιά και Ηράκλειο να έχουν τον μεγαλύτερο πρόβλημα. Και θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Έχει περάσει πλέον ανεξέλεγκτα η διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα της Κρήτης ή μπορούμε να το ελέγξουμε? Ελπίζουμε όχι, ότι δεν έχει περάσει ανεξέλεγκτα. Βασικά θα ήθελα να επισημάνω ότι μετά τις αρχές Αυγούστου έχουμε μία ποιοτική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η πανδημία στη χώρα μας. Θέλω να πω το εξής, ότι ενώ κάναμε πολύ καλή προσπάθεια και στις πύλες εισόδου, στα αεροπλάνα και σχεδόν και στις υπόλοιπες και στα πλοία, είχαμε μια καλή αντιμετώπιση, βλέπουμε ότι οι τουρίστες και τα εισαγόμενα κυρίως από τα αεροδρόμια αλλά και από τα πλοία που έρχονται από την Ιταλία είναι πάρα πολύ μικρές τα θετικά κρούσματα. Έχουμε μια εσωτερική διασπορά στον ελληνικό χώρο, ξεκινώντας θα έλεγα από τη Βόρειο Ελλάδα, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκίνησαν οι πρώτες εστίες υπερμετάδοσης, και σιγά σιγά αρχίζει το φαινόμενο και εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα, με τελευταία τα νησιά πάλι. Δηλαδή η υπερμετάδοση ξεκίνησε από τη Θράκη, από την Ανατολική Θράκη, από την Ανατολική Μακεδονία, μετά πήγε στην Κεντρική Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και σιγά σιγά άρχισαν και τα νησιά όπως είναι η Πάρος και η Μύκονος, η Σαντορίνη, που προχθές μπήκαν σε αυτή την ιδιότυπη απαγόρευση της 12ης νυχτερινής, η οποία παρέσυρε και την Κρήτη, παρότι η Κρήτη δεν είχε μέχρι τότε παρά 33 κρούσματα συνολικά από τις αρχές Ιουλίου. Θέλω να σας μεταφέρω κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά για να τα σχολιάσουμε. Ωστόσο, ναι, όμως φαίνεται ότι είχαμε δίκιο όπου μπήκε και η Κρήτη, γιατί αμέσως μετά προέκυψε αυτό το χτεσινό άλμα, που δείχνει ότι και εδώ υπάρχει ενδογενής διασπορά, να το πούμε έτσι, μέσα στην Κρήτη και σε εστίες. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να έχουμε κρούσματα τα οποία είναι ενδοκριτικά, να το πούμε έτσι, με περιοχές μετάδοσης, δεν θα έλεγα υπερμετάδοσης, και τις οποίες έχουν και αυτές τα χαρακτηριστικά τους. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Κρήτης? Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης είναι ότι αφορούν άτομα μεμονωμένα με νεότερα σε ηλικία και με χαμηλή νοσηρότητα, δηλαδή δεν πάνε, τα πιο πολλά είναι έξω στα σπίτια τους σε καραντίνα και περιμένουν να περάσει το 14ήμερο, και πολύ λίγοι στα νοσοκομεία μας. Αυτό από τη μια μεριά είναι ευχάριστο, από την άλλη μεριά είναι δυσάρεστο, γιατί άμα σήμερα έχουμε 33-35, μεθαύριο θα έχουμε διπλάσια. Το γεγονός, κύριε καθηγητά, ότι τα περισσότερα, η πλειοψηφία τουλάχιστον των κρουσμάτων της Κρήτης είναι αυτό που λέμε διάσπαρτα ή αλλιώς ορφανά. Δηλαδή δεν σχετίζονται με ταξίδια, δεν σχετίζονται με ιχνηλατημένες επαφές. Αυτό δείχνει ότι αν δεν λάβουμε νέα μέτρα, με αυτά τα μέτρα που είναι σε ισχύ μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, γιατί κανείς δεν αμφισβητεί πλέον ότι ο κορονοϊός έχει περάσει και στην κοινότητα της Κρήτης. Κοιτάξτε, δεν είναι ορφανά. Τα πιο πολλά σχετίζονται με κάποιο προηγούμενο κρούσμα, το οποίο η μητέρα στο παιδί, ο κύριος αυτός στη γυναίκα του κτλ. Πολύ λίγα είναι τα ορφανά. Μιλάμε για τα τελευταία 2-24 ώρα με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για τις προηγούμενες μέρες βεβαίως. Ο σχεδιασμός λοιπόν, ο οποίος γίνεται αυτή τη στιγμή και για όλη την Ελλάδα, είναι να μπορέσει κανείς να μπλοκάρει
την ενδοχώρια, να το πούμε έτσι, διασπορά, παίρνοντας κάποια μέτρα. Τα μέτρα πια, αυτά πια είναι σε περιπτώσεις που έχουμε υπερμετάδοση, όπως ήταν στον Πόρο, κάνουμε τοπικό lockdown. Ή ξέρω εγώ στην Πάρο κάνουμε αντίστοιχα μέτρα τα οποία σχεδόν ισοδυναμούν με ένα τοπικό lockdown. Στα υπόλοιπα τα οποία έχουν αυξημένη μετάδοση, όπως η Κρήτη, όπως η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη κτλ., κάνουμε το νυχτερινό και τις μάσκες που είναι συνέχεια σε όλες τους κλειστούς χώρους. Μειώσαμε στο 50 τους ανθρώπους οι οποίοι συναθρίζονται, μειώσαμε στους 9 τους ανθρώπους που είναι σε εσωτερικό χώρο. Κάνουμε κινήσεις οι οποίες θεωρητικά, γιατί κανείς δεν έχει εμπειρία κατά ψέματα, μειώνουν τη μετάδοση του ιού από τον ένα στον άλλο. Κύριε καθηγητά, υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στα αστικά κέντρα από ό,τι στην ενδοχώρα? Γιατί ας πούμε υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς με τα τελευταία κρούσματα. Σήμερα είναι 5 από τα 10 που έχουν ανακοινωθεί στο Ηράκλειο, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Πώς μπορεί να διαχειριστεί η κρίση κρούσματων σε μικρά χωριά, που μπορεί ας πούμε τα 3-4 να είναι πολλά για ένα χωριό 100 ή 200 κατοίκων? Στα μικρά χωριά είναι πιο εύκολο να το περιορίσεις, γιατί κάνεις ιχνηλάτιση και όσους έχουν έρθει σε επαφή, επειδή είναι και μικρό το χωριό, γνωρίζεις πολύ καλά με ποιους ήρθες σε επαφή και είναι πολύ πιο εύκολο να απομονώσεις αυτή τη μικρή εστία. Εκεί που έχει μεγάλο πρόβλημα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου αυτό τον καιρό θα αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν οι νεαροί. Οι νεαροί που είχαν πάει στις τουριστικές περιοχές, που ξέρετε, τουρισμός θα πει ελευθερία, τους καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο, γιατί όταν θα γυρίσουν πίσω οι γονείς τους, οι παππούδες τους, τα άτομα που ζουν μαζί τους και έχουν πίεση, που έχουν ζάχαρο, που είναι παχύσαρκοι κτλ., κινδυνεύουν και κινδυνεύουν σοβαρά. Λοιπόν, κανείς δεν θέλει να πάθει κάτι ο γονιός του, κανείς δεν θέλει να πάθει κάτι ο άνθρωπος που ζει μαζί του και έχει ζάχαρο. Άρα λοιπόν πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε, όχι σιγά σιγά, με επίταση να ζητήσουμε από τους νέους λίγο αυξημένη υπευθυνότητα. Γυρίζοντας πίσω, να κάτσουν 4, 5, 6, 7 μέρες μακριά από τους αγαπημένους τους, ώστε να μην χρειαστεί από μόνοι τους, ώστε να μην μεταδώσουν κάτι το οποίο ενδεχόμενα. Και δεν είναι ενδεχόμενο. Ας θεωρήσουν τον εαυτό τους σαν φορέα του κορονοϊού, αφόσον πήγαν σε ένα νησί που είχε πραγματικά μεγάλη, και σε όποιο νησί. Άρα λοιπόν η έκκληση είναι στους νέους, όταν γυρίσουν πίσω στα αστικά κέντρα, να καθίσουν μακριά από τους ανθρώπους τους δικούς τους, τους παμπάδες τους, τους παππούδες τους, τους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Όσον αφορά το μέλη γενέστε, δηλαδή αύριο έχετε μία νέα συνάντηση η Επιτροπή των Ειδικών για το νέο κορονοϊό. Ήδη υπάρχουν πολλοί συναδελφοί σας που συμμετέχουν στην ίδια ομάδα με εσάς, που ζητούν και επιπλέον μέτρα. Είναι εφικτό το ενδεχόμενο να πάμε σε νέα μέτρα μέσα σε αυτήν την εβδομάδα? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή τα μέτρα που πήραμε είναι χτεσινά και τα μέτρα αυτά είναι σαφή. Εάν αυτά τα μέτρα ακολουθηθούν, νομίζω ότι θα ελεγχθεί το φαινόμενο της διασποράς. Δεν μας πειράζει να έχω, δεν μας πειράζει. Ενώ είναι αποδεκτό να μην έχεις καινούργια άτομα στις μονάδες, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον να έχεις πάρα πολύ λίγα. Είναι αποδεκτό να έχεις πολύ λίγα άτομα στις κλινικές των κοροναϊών που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Δεν είναι αποδεκτό να αυξάνονται και να διπλασιάζονται τα κρούσματα και άνθρωποι στη μονάδα κάθε 4, κάθε 5, κάθε 6 μέρες. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι που νοσούν αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι νεαρότερης ηλικίας, δεν πρέπει να ξεχνάμε βεβαίως και την 17χρονη στο ΑΧΕΠΑ που νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Είναι το μυστικό ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ουσιαστική επιβάρυνση στις μονάδες εντατικής θεραπείας σε ολόκληρη τη χώρα? Δηλαδή, σε επίπεδο Κρήτης δεν έχουμε κανέναν σε μονάδα και μόλις 5 ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του νησιού. Αυτό είναι το ευχάριστο αυτής της εποχής, της περίοδου, ότι έχει στραφεί
Και δικαίως κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι οι άνθρωποι που γυρίζουν έξω, που κάνουν διακοπές, που δεν ενδιαφέρονται και πάρα πολύ για τον κορονοϊό, και γιατί είναι νέοι, γιατί έχει περάσει και το μήνυμα ότι οι νέοι δεν παθαίνουν και πολλά πράγματα, και επομένως αυτοί κολλάνε και αυτοί αρρωσταίνουν, αλλά αρρωσταίνουν με ήπιο τρόπο. Άρα λοιπόν αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων χαμηλής, μικρής ηλικίας, που αρρωσταίνει με κάποιο ήπιο νόσημα. Ωστόσο, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, και δεν ξέρω για αυτή την κοπέλα, δεν ξέρω λεπτομέρειες, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Ωστόσο όμως, πρέπει να αυτό θα προχωρήσει, δεν θα μείνει έτσι άμα το αφήσουμε, χωρίς έλεγχο, χωρίς μέτρα, χωρίς... Η ερώτησή σας λοιπόν, αν υπάρχουν μέτρα, υπάρχουν μέτρα, δεν είναι πάρα πολλά τα εργαλεία που έχουμε ακόμη. Σιγά σιγά μπαίνουμε προς πολύ πιο σοβαρά εργαλεία που σταματούν πανδημίες, και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά νομίζουμε ότι εάν υπάρξει υπευθυνότητα, εάν οι νέοι μας καταλάβουν ότι πρέπει κάποια στιγμή, αυτή τη στιγμή, να σταματήσουν αυτή τη διασπορά με τον απλό τρόπο που λέμε, μακριά από τους μεγάλους και μακριά από τις αποστάσεις. Πας στο κέντρο, κάθεσαι απέναντι από τον άλλο, φροντίζεις να είναι, βάζεις τη μάσκα σου, καθιστός, φροντίζεις να είναι κάποια απόσταση. Άμα δεν χρειάζεσαι τη μάσκα, μάλιστα, την έχεις συνέχεια. Αν χρειάζεσαι να πιεις το ποτό σου, θα την βγάλεις. Τι να κάνουμε. Κύριε καθηγητά, ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή ο χρόνος στο δελτίο είναι πολύ περιορισμένος. Τι είναι αυτό που αποτελεί το καμπανάκι κινδύνου που θα μπορούσε, ας πούμε, να επιφέρει αυστηρότερα μέτρα, και αν έχει τεθεί στο τραπέζι της συζήτησης ακόμα και το γενικότερο lockdown στη χώρα? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο είδος. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν θέλει γενικό lockdown, και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να το αποφύγουμε. Αλλά χρειάζεται όμως μια συνεργασία όλων και των φορέων ακόμη, να συμβουλέψουν τους νεότερους ανθρώπους και μεταξύ μας, και μια διάχυτη αντίληψη ότι πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό το πράγμα που λέγεται κορονοϊός, και να μην αφήσουμε, γιατί σε λίγο θα μπουν τα σχολεία, θα μπουν τα πανεπιστήμια. Αυξάνεται η πολυπλοκότητα του προβλήματος που έχουμε να λύσουμε. Οπότε χρειάζεται μια επαγρύπνηση, μια καλή συνεργασία, μια καλή η μάσκα, το τρίπτυχο που λέμε, μάσκα, αποστάσεις και χέρια, παντού αν είναι δυνατόν, κάτι σαν εργαλείο, κάτι σαν να το έχουμε, κάτι σαν αυτόματο που να μπαίνει το χέρι στην τσάντα και να βγάζει τη μάσκα όταν βγει από το σπίτι και πάει σε ένα χώρο, σε ένα μικρευτό, σε ένα καφέ, σε μια εκδήλωση, σε ένα γραφείο. Λοιπόν, μάλιστα, αυτό θα σταματήσει τον ιό. Μέχρι να έρθει η ώρα η κατάλληλη που κάποιο εμβόλιο θα εμφανιστεί. Ωστόσο, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι το... Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.